Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε το δελτίο μας. Βουλγάρικο ψωμί φαίνεται πως βάζουν αρκετοί Ευρύτες στο τραπέζι τους το τελευταίο χρονικό διάστημα, αφού τα προϊόντα που πωλούνται σε καταστήματα της περιοχής έχουν και βουλγάρικο ψωμί. Λίγο η οικονομική κρίση, λίγο η ανάγκη περιορισμού των εξόδων έχουν οδηγήσει πολλούς καταναλωτές να προμηθεύονται ψωμί από τη Βουλγαρία, αδιαφορώντας πολλές φορές για την ποιότητα του τροφίμου. Για τον λόγο αυτό, ο πρόεδρος του Αρτοπίου Νομού Εύρου, κ. Κώστας Κευρακίδης, απευθύνθηκε στους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, ζητώντας επιπλέον ελέγχους. Ευνηδιαστική επίσκεψη στα γραφεία της Διεύθυνσης Εμπορίου Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησε ο πρόεδρος των Αρτοπιών Νομού Εύρου Κώστας Γευρεκίδης. Η ανησυχία στο πρόσωπό του ήταν έκδηλη, καθώς το άνοιγμα στο ήδη ανοιχτό επάγγελμα του Αρτοπιού, όπως το είχε χαρακτηρίσει, έχει προκαλέσει σύγχυση στον κλάδο και έχει οδηγήσει πλήθος αρτοπιών στην απόγνωση και στα λουκέτα. Τα βουλγάρικα ψωμιά, τα οποία έχουν μπει δυναμικά στις τοπικές αγορές και πωλούνται σε πολύ χαμηλές τιμές, είναι, σύμφωνα με τον κύριο Γευρεκίδη, αμφιβόλου ποιότητας. Ο πρόεδρος των Αρτοπιών έφερε μαζί του στη Διεύθυνση Εμπορίου Αλεξανδρούπολης δύο ψωμιά βουλγαρικής προέλευσης, για τα οποία ζήτησε να μάθει αν πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές. Επειδή κυκλοφορεί αρκετό ψωμί βουλγάρικο στον Εύρο και επειδή ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει ότι είναι βουλγάρικο, κάναμε μια καταγγελία και γράφος και ήρθα εδώ προσωπικά για να τους φέρω δείγματα από ψωμί όπου πρέπει να προβούν στα νόμιμα από τη στιγμή που δεν πληρώνουν τις προδιαγραφές για το ψωμί που έρχεται. Ενημερώθηκα ότι ήδη έχουν γίνει ανάλογες μηνύσεις. Τους ζήτησα να ενεργοποιηθεί η Επιτροπή βάση του νόμου για να ελέγξουμε και από το χημείο και άμα είναι κατάλληλα ψημένο για να μην είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το τι συντηρητικά περιέχει, γιατί δεν αναγράφει πάντα συντηρητικά. Μετά την ενημέρωση που είχα ότι έγιναν οι συγκεκριμένες καταγγελίες και για την ενεργοποίηση της Επιτροπής, περιμένουμε να δούμε και τα άλλα αποτελέσματα. Τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζουν τα συγκεκριμένα αρτοσκευάσματα, σύμφωνα με τον κύριο Γευρεκίδη, και για τα οποία η Ένωση Αρτοπιών έχει προβεί σε μηνύσεις, ποικίλουν. Τα περισσότερα αφορούν τον προσδιορισμό των συστατικών του ψωμιού, το βάρος του και το γεγονός ότι δεν αναγράφουν τη χώρα προέλευσης και το περιβάλλον παρασκευής τους. Μερικά ψωμιά αναφέρουν τα συστατικά, μερικά δεν τα αναφέρουν. Δεν αναφέρει ότι παράγεται σε χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχει τα ανάλογα βάρη που λέει η νομοθεσία. Και να δούμε και το πώς γίνεται αυτό το ψωμί και μπορεί να διατηρηθεί πάνω από 5 και 6 μέρες.